Εψιλόν θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή σε κάθε αγώνα για να μην χαθεί η ελπίδα και ο λαός να αποκτήσει δύναμη και να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, τονίστε στην πρώτη τοποθέτηση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για το εκλογικό αποτέλεσμα και η οποία θα συζητηθεί έως της ΚΟΒ και της οργανώσεις της ΚΝΕ σε συσκέψεις με συνεργαζόμενους, φίλους και οπαδούς του κόμματος ώστε να συγκεντρωθούν γνώμες και υποδείξεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα παλέψει και θα επιδιώξει να συναντηθεί με τις ριζοσπαστικές εργατικές λαϊκές δυνάμεις ώστε να μην χρεωθεί και να μην πληρώσει ο λαός την πολιτική χρεοκοπία της κυβέρνησης που ετοιμάζεται να σχηματιστεί, να μην χαθεί ελπίδα, να αποκτήσει δύναμη ο λαός, να παρεμποδίσει νέα μέτρα, να παλέψει για παραχωρήσεις, να κατακτήσει τη δική του εξουσία. Στο επίκεντρο της προσοχής του είναι η εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι νέες ηλικίες, οι γυναίκες. Για να αντιμετωπιστεί το κύμα της απογοήτευσης από την συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, να μην κυριαρχήσει ο φόβος και η απογοήτευση, να μην σταθεροποιηθεί ένα αντιδραστικό πολιτικό σκηνικό στο φόντο των κοινοβουλευτικών αυταπατών. Διαβεβαιώνουμε ότι θα τηρήσουμε ό,τι προεκλογικά είπαμε στο λαό. Θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή σε κάθε αγώνα, θα στηρίξουμε κάθε αγωνιστική πρωτοβουλία για τα άμεσα οξυμένα προβλήματα, αυτά που τρέχουν. Θα προετοιμάσουμε όσο εξαρτάται από μας το λαό για να αντιμετωπίσει τα νέα βάσανα που έρχονται. Ελπίζουμε ότι αυτή η υποχώρηση του ριζοσπαστικού προσανατολισμού που σημειώθηκε ιδιαίτερα στη δεύτερη εκλογική μάχη δεν θα κρατήσει για πολύ, γιατί αντικειμενικά δεν μπορεί να υπάρξει πίστοση χρόνου, καθώς οι αρνητικές εξελίξεις θα τρέχουν και με μεγάλη ταχύτητα. Η στρατηγική του ΚΚΕ για τους δύο δρόμους ανάπτυξης, για την αναγκαιότητα της κοινωνικοπολιτικής συμμαχίας και την πάλι για την εργατική λαϊκή εξουσία, η διεύρυνση και εμβάθυνση των θεσμών του με την εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, παραμένει στοιχείο νέας εξόρμησης στο λαό ώστε να κρατηθεί όρθιος, να μην λυγίσει μπροστά στις νέες περιπέτειες που τον περιμένουν. Η Κεντρική Επιτροπή καλεί τους εργατοπαλλήλους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες να δράσουν άμεσα για να μαζικοποιηθούν τα σωματεία και να αλλάξει ο αρνητικός συσχετισμός δυνάμεων σε αυτά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θεωρεί ότι η βάση της λαϊκής αντεπίθεσης πρέπει να είναι η τόπη δουλειάς, οι κλάδοι και οι γειτονιές. Και πάνω απ' όλα έχει την πιο μεγάλη σημασία η ανασύνταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος, η κοινωνική συμμαχία, η κοινωνικοπολιτική συμμαχία που θα παλεύει και για τα άμεσα και τρέχοντα ζητήματα, αλλά θα συγκεντρώσει δυνάμεις για τη ριζική ανατροπή που χρειάζεται. Η Κεντρική Επιτροπή εκτιμά ότι το εκλογικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό για το λαό. Οι μεγάλες απώλειες του ΚΚΕ είναι σε αναντιστοιχεία με την απήχηση των θέσεων και τις δράσεις του. Παράλληλα, βασικός στόχος ήταν η αποδυνάμωση του Κομμουνιστικού Κόμματος ώστε να αποτραπεί η άνοδος του εργατικού κινήματος. Επιβεβαιώθηκε αυτό που είπαμε από τις 7 Μαΐου, ότι η εκλογική μάχη θα είναι η δυσκολότερη, η πιο σύνθετη εκλογική μάχη που έδωσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τα τελευταία 40 χρόνια. Γνωρίζαμε τις συμπληγάδες που θα περνούσε το κόμμα, πολύ πιο ισχυρές από τις συμπληγάδες που περάσαμε ως τις 6 Μαΐου, ανάμεσα στα διλήμματα του νέου δίπολου, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένας με τον τρόμο και ο άλλος με τις αυταπάτες, έδιναν τη δική τους μάχη για το εκλογικό αποτέλεσμα. Αρνητικό στοιχείο για το λαό είναι επίσης η αύξηση της Νέας Δημοκρατίας που την έφερε πρώτο κόμμα και βάση για το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, καθώς η πολιτική της είναι αντεργατική και αντιλαϊκή, αλλά και η αύξηση του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αποκαλύφθηκε η διαχειριστική λογική του με το κυβερνητικό πρόγραμμα που παρουσίασε. Έδωσε πλήστες διαβεβαιώσεις στην κυρίαρχη τάξη και τον ξένο παράγοντα ότι πάση θυσία η Ελλάδα θα μείνει στο ευρώ. Και με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι η ψήφισή του, έχοντας αλλάξει τις θέσεις του, είναι αρνητικό στοιχείο, ανεξάρτητα αν εμείς πιστεύαμε ότι αυτά που υποστήριζε στις 6 του Μάη θα τα πραγματοποιούσε. Αρνητικό στοιχείο είναι και η σταθεροποίηση της εκλογικής δύναμης της φασιστικής Χρυσής Αυγής και η μετατροπή της σε κοινοβουλευτικό κόμμα. Το συμπέρασμα είναι ότι το συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα εκφράζει τάση ανάσχεσης του όποιου ταξικού ριζοσπαστισμού που αναπτύχθηκε στη διάρκεια της περίοδου της κρίσης κάτω από το ρεύμα του ανερχόμενου μικροαστικού ριζοσπαστισμού υπό την καθοδήγηση της αστικής ιδεολογίας και προπαγάνδας. Είναι φανερό ότι οι αγώνες που αναπτύχθηκαν δεν μπόρεσαν να δώσουν μεγαλύτερο
νέο βάθος και σταθερότητα στο ριζοσπαστισμό, καθώς δεν απέκτησαν τη μαζικότητα και κυρίως την οργάνωση και τον πολιτικό προσανατολισμό που απαιτούν οι συνθήκες. Σε τελευταία ανάλυση, η όποια θετική τάση αναπτύχθηκε επηρεάστηκε από το στενό αντιμνημονιακό περιεχόμενο, από την μείωση των απαιτήσεων σε συνθήκες εξάπλωσης της φτώχειας, μαζικής ανεργίας. Το εκλογικό αποτέλεσμα συμβάλλει στα σχέδια της αστικής τάξης αντικατάστασης εναλλαγής των δύο αστικών κομμάτων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ από ένα νέο δίπολο, την κεντροδεξιά με πυρήνα τη Νέα Δημοκρατία και την κεντροαριστερά με πυρήνα τον ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Καλεί το λαό να σκεφτεί πάνω σε μια σειρά γεγονότα που έδωσαν ξεχωριστά και πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά στην εκλογική αναμέτρηση, όπως η άνευ προηγουμένου προκλητική και απροκάλυπτη επέμβαση της Κομισιόν με ηγετικούς της παράγοντες της Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και των διεθνών μέσων ενημέρωσης με στόχο να εκφοβιστεί ο λαός, η χρησιμοποίηση των εκλογών του Ιουνίου ως ένα πείραμα στην υπηρεσία των ανταγωνισμών ανάμεσα στην Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, στο φόντο της νέας όξυνσης της κρίσης, η ανακοίνωση του ΣΕΒ για την αναγκαιότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας και με το ΣΥΡΙΖΑ και η υποστήριξη του από ένα τμήμα μονοπωλιακών ομίλων και συγκροτημάτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η ομαδική και οργανωμένη μετακόμιση ενός μεγάλου μέρους τελεχών του ΠΑΣΟΚ προς το ΣΥΡΙΖΑ. Η ομοφωνία όλων των κομμάτων του Ευρωμονόδρομου ότι στην Ευρώπη πνέει θετικός αέρας αλλαγής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προτίμησε να πει στο λαό την αλήθεια για το χαρακτήρα της κρίσης και τα ενδεχόμενα που συνεπάγονται οι εξελίξεις οι αρνητικές στην Ευρωζώνη. Για το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ανάγκη της διαγραφής του χρέους, της μονομερούς, την ανάγκη της αποδέσμευσης, της πάλης, για την εργατική λαϊκή εξουσία. Το ΚΚΕ ανέδειξε στον λαό το χαρακτήρα της κρίσης και των προϋποθέσεων για διέξοδο υπέρ των εργαζομένων. Τις προϋποθέσεις για να συμμετέχει το ΚΚΕ στη διακυβέρνηση που συνδέονται με την αποδέσμευση, τη μονομερή διαγραφή του χρέους, την κοινωνικοποίηση, δηλαδή την διακυβέρνηση της εργατικής λαϊκής εξουσίας. Έδωσε τη μάχη αυτή παίρνοντας υπόψη τον κίνδυνο του εκλογικού κόστους. Οι δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, ιδιαίτερα της 17ης Ιουνίου, εξελίχθηκαν σε πρωτοφανή επιχείρηση χειραγώγησης της ψήφου με εκβιασμούς, παραπληροφόρηση, επίθεση στο κόμμα για την άρνηση να συμμετέχει σε κυβερνήσεις αστικής διαχείρισης της κρίσης, χειραγώγηση που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Η επίθεση στο κόμμα είχε στόχο τη στρατηγική του, την άρνηση συμμετοχής σε κυβέρνηση αστικής διαχείρισης της κρίσης. Η συμμετοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σε μια κυβέρνηση διαχείρισης της κρίσης, σε μια τόσο κρίσιμη φάση που απαιτεί γραμμή ρήξης και αντεπίθεσης, θα οδηγούσε αργά ή γρήγορα σε μεγάλη ήττα του κινήματος, καθώς η συμμετοχή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας ενδεχομένως σε μια κυβέρνηση αφαιρέγγια με δύο πρόσωπα, ένα στο εσωτερικό και ένα στο εξωτερικό, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν άλοθη για το συμβιβασμό του λαού και την ευθυγράμμιση της κυβερνητικής πολιτικής με τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Το ΚΚΕ θα δώσει τη μάχη μαζί με το λαό για να μην υπάρξει ελληνική συμμετοχή στον πόλεμο κατά της Συρίας και του Ιράν που ετοιμάζεται. Με συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα καταθέτει σχέδια νόμου και τροποποιήσεις για κέρια λαϊκά προβλήματα και ανάμεσα στα πρώτα θα είναι η κατάργηση των μνημονίων, της Δανειακής Σύμβασης και όλων των σχετικών νόμων που πέρασαν από την προηγούμενη Βουλή στο μεσοδιάστημα. Το ΚΚΕ άμεσα θα στηρίξει την οργάνωση του εργατικού κινήματος και των συμμάχων του για την αντιμετώπιση απολύτως επιγόντων προβλημάτων. Σε περίπτωση άναρχης πτώχευσης, θα στηρίξει κάθε λαϊκή πρωτοβουλία που θα βοηθήσει το λαό να αντιμετωπίσει τις μεγάλες ανάγκες του. Θα επιδιώξει τη λαϊκή συσπήρωση εν ώψη της απόφασης Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συνεδριάσει στις 28 και 29 του μήνα για να ξεκινήσει η συζήτηση για τις υπερεξουσίες της Κομισιόν.